Εγώ έβαλα τις φωτιές με την αδιαφορία μου. Εγώ έβαλα τις φωτιές, καλοκαίρι 2021. 40 χρόνια τώρα, κάθε καλοκαίρι καίγεται ο τόπος, καίγεται όλη η Ελλάδα. Κάθε νέο καλοκαίρι καίγονται οι παρακείμενες περιοχές που δεν καήκανε το περσινό. Τι να κάνει η πυροσβεστική όταν είναι οργανωμένο σχέδιο εμπριστών? Κάθονται και διαλέγουν τις μέρες που είναι παρατεταμένοι οι καύσονες, απλά παρακολουθούν το δελτίο ειδήσεων οι εμπριστές και μετά το σχέδιό τους τίθεται σε ισχύ. Με ποια μέσα να σβήσουμε τις φωτιές? Με την κουτσουρωμένη πυροσβεστική? Με τα αεροπλάνα τα Καναντέρ που τα μισά είναι καθυλωμένα γιατί η Μπομπαρδιέ κάνει εμπάργκο ανταλλακτικών? Με τους εποχιακούς πυροσβέστες που δεν πληρώνονται? Με τι μέσα? Πώς θα σβηστεί η φωτιά? Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο αντιτίθεμαι. Γιατί αυτό το σχέδιο έχει πνίξει όλο το πράσινο και θα μας πεθάνει και εμάς. Δεν θα γλιτώσουμε. Πρέπει οι οργανωμένοι εγκληματίες της κυβέρνησης και των τοπικών περιφερειών να σταματήσουν, να εκτοπιστούν, γιατί κανείς δεν κάνει τίποτα. Όλοι γνωρίζουν ότι του χρόνου θα έχει πυρκαγιές και κανείς δεν κάνει τίποτα. Γιατί λέμε, α, εντάξει, πέρασε, καλά είμαστε και θέλω τυφλούμε. Ενώ το επόμενο καλοκαίρι πάλι θα υπάρξουν φωτιές. Αδιαμφισβήτητα. Και πάτε και ένα στοίχημα ότι το καλοκαίρι του 22 πάλι θα υπάρξουν φωτιές, πάλι τα ίδια θα λέμε. Έχω βαρεθεί αυτή την κατάσταση τώρα. 40 χρόνια στο οργανωμένο έγκλημα δεν είναι οι μεσίτες, είναι για την ανάπτυξη του αστικού ιστού με λάθος τρόπο. Μπορεί να γίνει βιώσιμη η ανάπτυξη του αστικού ιστού, χωρίς να και μεταδάσει, να πεθαίνουν όλα τα ζώα. Τα γκρεμίζουμε όλα. Έχουμε γίνει οι πλέον χειρότεροι του πλανήτη. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να σταματήσουμε το οργανωμένο σχέδιό τους είναι να υπάρξει μια νομοθεσία η οποία να λέει όπου έχει πάρει φωτιά έδαφος δεν θα χτιστεί ποτέ τίποτα εκεί πέρα. Απολύτως τίποτα. Ποτέ. Επικρατεί πλήρης αυθαιρεσία, δεν έχουν πιάσει ποτέ κανέναν εμπριστή και αυτούς που πιάνουν είναι εμπριστές που είναι π.χ. όπως πήγαν να βάλουν φωτιά στο πεδίο του Άρεως. Αυτοί δεν είναι εμπριστές. Αυτοί είναι ψυχοπαθείς μικρής έκτασης και δεν προκαλούν ζημιές. Το θέμα είναι το οργανωμένο σχέδιο πρέπει να σταματήσει. Να σταματήσει η κυβέρνηση να ψεύδεται για αναβαθμίσεις του στόλου και αναβαθμίσεις της πυροσβεστικής και να πράξει τα αυτονόητα όπως κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε. Αν θέλουμε να έχουμε μια ελπίδα για το μέλλον, αν θέλουμε να δώσουμε έναν κόσμο λίγο καλό στα παιδιά μας, πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αμετοχοί. Δεν γίνεται άλλο. 40 χρόνια τώρα είναι σχεδιασμένες οι φωτιές. Θέλω να κάνουμε κάτι όλοι μαζί με μια γροθιά, να μην επαναληφθεί αυτό ξανά του χρόνου. Δεν γίνεται άλλο.